Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Έλεγα να τη βάλω από εκεί. Έλα. Δεν την τυπώνεις μία. Πού είναι η... Πού είναι η κοπή. Α, κάτσε από εκεί λίγο. Πού είσαι, είσαι αθλητής.
την διεθνή αστική συνεργασία. Θα περάσουμε στις διαδικασίες. Ο πρόεδρος σας ξεκινήσει. Παρακαλώ, Δημάρχε. Καθίστε. Παρακαλώ, καθίστε όλοι, παρακαλώ. Σεβαστέ πατέρα, εκπρόσωποι, πρόσωποι της Μητρόπολης, αξιότιμοι κύριε βουλευτέ, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η βιομηχανική επανάσταση και η συνακόλουθη αλλαγή της παραγωγικής δομής οδήγησαν μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού να πάει να ζήσει στις πόλεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των ΗΠΑ, από το 25% του 1950 που ζούσαμε στις πόλεις, θα περάσουμε το 2025 στο 60%. Από 50% στις αναπτυγμένες χώρες μέχρι και 80% στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα προβλήματα των αστικών κέντρων θα συνεχίζονται με πιέσεις στην προσφερόμενη κοινωνική υποδομή, κυκλοφοριακή συμφόρηση, υποβάθμιση περιβάλλοντος κλπ. Κυρίωση υποβάθμιση περιβάλλοντος κλπ. Κυρίως όμως θα είναι έντονη υποβάθμιση των κεντρικών περιοχών. Γι' αυτό έννοιες όπως βιώσιμη πόλη και βιώσιμη ανάπτυξη είναι σχεδόν ταυτόσιμες και παγκόσμιες. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνής Αστική Συνεργασία έρχεται να βοηθήσει στην εξέβρεση λύσεων για αυτά τα προβλήματα. Η Λάρισα, πρωτοπόρα στην Ελλάδα στην εφαρμογή του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας, που είναι το πρώτο βήμα για την πρωτοδομική ανασυγκρότηση της πόλης, επιλέγει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει μαζί με τον αντίστοιχο Δήμο του Μιραφλόρες, της Λίμας του Περού, σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν την τιμή και τη χαρά σήμερα εδώ να φιλοξενούμε τους εκπροσώπους αυτής της πόλης, μιας πόλης τόσο μακρινής, μιας και βρίσκεται στις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού, αλλά τόσο κοντινής σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο πόλεις, όσο και στις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν μέσω αυτής της συνεργασίας και η οποία κατέληξε στη σημερινή τελετή αδερφοποίηση των δύο πόλεων. Ναι. Λοιπόν, θα σου δώσω να διαβάσετε. Το χρειάζεσαι. Κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές, κύριε περιφερειάρχοι, εκπρόσωποι... señores diputados, señor presidente de la región, señor alcalde, representantes de las autoridades militares, representantes de las autoridades de las instituciones locales. Quiero hablar sobre lo que todos conocemos, que después de la revolución industrial, toda la población del mundo ha llegado hasta los grandes centros, las grandes ciudades, y según los datos estadísticos de las Naciones Unidas, en la década de los años 50, solo el 25% de la población vivía en las ciudades. Sin embargo, hasta el 2025 vamos a llegar a un porcentaje de 60%. Y esta diferencia es más grande en los países en vías de desarrollo, y por eso también hay presiones sobre la protección del medio ambiente. Sin embargo, este programa en el cual hemos participado nos va a ayudar a nuestro municipio de Lárissa, que es un municipio pionero, junto con el municipio de Miraflores, que puede ser muy lejano. Sin embargo, tenemos la felicidad y el honor de hacer esta ceremonia de hermanamiento hoy para concluir la participación de ambos en este programa de la Unión Europea. Puede ser un país que esté en el Océano Pacífico, sin embargo, hoy vamos a ser países, ciudades hermanas. Ο Δήμαρχος Λουίς Αλφόνσο Μολίνα Άρλες
Está aquí con nosotros el alcalde de Miraflores, señor Luis Alfonso Molina Arles. Και η αγαπητή σύζυγός του, Cecilia Costa de Molina. Y su querida esposa, Cecilia Costa de Molina. Ο Κάρλος Ραμίρης Αλσαμόρα Μούνης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. El gerente de obras técnicas, Carlos Ramírez Almorza Muñiz. Ο κύριος Ρομπέρτο Λούις Μπόιλ Καστέλι, αντιδήμαρχος πολιτισμού. El señor gerente, Roberto Luis Boyle Castelli, gerente de cultura. Η διευθύντρια περιβάλλοντος πρασίνου και καθαριότητος, Doris Ethel Aspiasu. La señora directora de áreas verdes, Doris Ethel Cambiasu. Η ειδική συνεργάτης για θέμα διεθνούς συνεργασίας, Sol Rivas Aguilar. La señora Sol Rivas Aguilar, especial colaboradora en cuestiones internacionales. Και φυσικά η συντονίστρια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Juliana Isquidero Capusani. Y claro, la coordinadora Juliana Izquierdo Capusano, la coordinadora del programa de la Unión Europea. Τους οποίους φυσικά καλωσορίζουμε στην πόλη μας. A los cuales damos la bienvenida a nuestra ciudad. Σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο Λάρισα, τον κύριο Καλογιάννη, για να τον χαιρετισμό. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. A este punto doy la palabra al señor alcalde. Καλησπέρα. Θα διακόπτω για να μεταφράσεις όχι όλο το κείμενο. Έτσι. Σταματήσουμε. Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα σας, αξιότιμη προσκεκλημένη. Στην ολοκλήρωση αυτή της... στα πλαίσια της συνεργασίας αυτού του προγράμματος. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της Μιραφλόρες, κύριε Λουίς Αλφόνσο Μολίνα Άρλες, αξιότιμη προσκεκλημένη της Μιραφλόρες, αξιότιμη κυρία εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Τζουλιάνα Καμπουζάνο, αυτή η ημέρα σήμερα έχει υπάρξει μετά από μια ευγενική επιστολή του Δημάρχου της Μιραφλόρες προς εμάς, μετά την επίσκεψη της αποστολής του Δήμου μας στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος στην πόλη Μιραφλόρες για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, μια επιστολή στην οποία ανταποκριθήκαμε αμέσως και βεβαίως πολύ σύντομα, οφείλω να πω, από τον Γενάρη που υπήρξε η επίσκεψη η δική μας εκεί, φτάσαμε στο σημείο πολύ σύντομα, σε λίγους μήνες, να ολοκληρώνουμε μια πρώτη φάση αυτής της συνεργασίας και ταυτόχρονα να υπογράφουμε και το πρωτόκολλο της αδελφοποίησής μας. Señor presidente del Consejo de la Municipalidad de Larissa, señor representante de la región, excelentísimo señor alcalde de Miraflores, Luis Alfonso Molina Arles, excelentes invitados de Miraflores y excelente representante de la Unión Europea, señora Juliana Izquierdo Campuzano. Estamos aquí después de una invitación por parte del alcalde de Miraflores, y después de la invitación de nuestra delegación el enero pasado en Miraflores, dentro del marco de esta colaboración entre las dos ciudades. Nuestra reacción después de esta invitación inmediata y desde el enero pasado ya, dentro de unos pocos meses, hemos tenido la oportunidad de completar los primeros pasos para nuestra colaboración y estar aquí hoy, esta tarde, para firmar el protocolo del hermanamiento de las dos ciudades. Πολλές είναι οι συναντήσεις που κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, πολλά τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε και εμείς. Έχουν υποβληθεί πάρα πολλές προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως συμμετέχουμε σε πάρα πολλά προγράμματα. Δεν καταλήγουν όμως όλα σε αδελφοποιήσεις. Εδώ πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ιδιαίτερη κατάσταση. Η συνεργασία στην επίσκεψη που είχαμε και βεβαίως η συνεργασία που είχαμε με την αντίστοιχη αποστολή που ήρθε εδώ ήταν απόλυτα επιτυχημένη.
και οδήγησε από την πρώτη στιγμή σε μια σύσφιξη των σχέσεων, επιστέγασμα της οποίας είναι η αδελφοποίηση που σήμερα υπογράφουμε. Los encuentros internacionales son muchos, las propuestas hacia la Unión Europea son muchas y la participación en programas también es bastante alta, pero todo esto no siempre llega hasta un hermanamiento entre dos ciudades. Pero nuestra colaboración con la Municipalidad de Miraflores ha sido exitosa desde el primer momento y nos ha dado la oportunidad de crear unos vínculos entre las dos ciudades que nos pueden ayudar a colaborar y ampliar esta colaboración. Πρόκειται βεβαίως για δύο δήμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που όμως, από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης το γνωρίζουμε καλά αυτό, έχουν και εκείνοι και εμείς και άλλες πόλεις που συναντήσαμε στην πορεία αυτών των συνεργασιών, αντίστοιχα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι τα πολύ γνωστά προβλήματα της απόδοσης του δημόσιου χώρου στους πολίτες, των πεζοδρόμων, των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, των μέσων μαζικής μεταφοράς, η διαχείριση των χώρων πρασίνου, η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όλα αυτά λοιπόν που απασχολούν και τους δήμους, ιδιαίτερα τους μεγάλους δήμους της χώρας μας, είναι προβλήματα που συναντάμε παντού. Οι άνθρωποι λοιπόν της αυτοδιοίκησης έχουν αποκτήσει την κουλτούρα να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν αυτές τις καλές πρακτικές και να βοηθάει ο ένας τον άλλον, η μια πόλη την άλλη, στη λύση τέτοιων προβλημάτων. Las dos municipalidades tienen unas características muy distintas y eso es verdad, pero al mismo tiempo comparten unos problemas comunes, unos problemas que tienen que ver sobre todo con la recuperación del espacio público, los espacios verdes, el transporte público, la peatonalización y otros problemas muy semejantes. Estos son problemas comunes entre muchas ciudades en todo el mundo y usualmente la gente del gobierno local tiene la cultura de compartir esos problemas, pero también compartir las ideas para encontrar soluciones efectivas. Πάντα όμως όταν συμμετέχει κανένας σε ένα πρόγραμμα, τις περισσότερες φορές δεν ακολουθούνται τα στεγανά του προγράμματος αυτά καθ' αυτά. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις αναπτύχθηκε συνεργασία και σε άλλους τομείς. Συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα. Θέματα που αφορούν την παράδοση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την τοπική γαστρονομία, ενδιαφέροντα δηλαδή τα οποία η αμεσότητα της σχέσης που έχει ο κάθε δήμαρχος με την πόλη του και την τοπική κοινωνία είναι σε ένα πρώτο επίπεδο και απασχολούν όλους. Pero cuando uno participa en un programa como este, no siempre se siguen todas las reglas de una manera rígida. Por eso, hasta ahora hemos tenido la oportunidad de colaborar con la Municipalidad de Miraflores en otros sectores, varios sectores que tienen que ver con la tradición del pueblo, con la cultura de la gente, con el deporte, con la gastronomía y muchos más sectores que siempre para un alcalde deben ser y son la prioridad. Νομίζω ότι πρέπει να θίξω και να θέσω και μια άλλη πλευρά που η τοπική αυτοδιοίκηση υπηρετεί μέσα από τις διαδικασίες και τη λειτουργία της. Είναι η κοινωνική, επιτρέψτε μου την έκφραση, διπλωματία. Είναι η δυνατότητα των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης που έχουν μια αμεσότητα στη σχέση με τους πολίτες να συζητούν πολύ εύκολα με συναδέλφους άλλων περιοχών και βεβαίως με στόχο όχι μόνο την υλοποίηση ενός προγράμματος, αλλά την καλλιέργεια της ειρήνης και της φιλίας των λαών και των τοπικών κοινωνιών. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, αφορά γενικότερα τις χώρες, αλλά νομίζω πως η αυτοδιοίκηση διαχρονικά εργάζεται σταθερά προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό κάναμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Pero también quería abordar otro aspecto del gobierno local y eso es la diplomacia social, es decir, la oportunidad que tiene un alcalde y las personas que trabajan para la municipalidad para conversar con colegas de otras municipalidades e intercambiar opiniones que tienen que ver no solo con los programas y los proyectos que se tienen que llevar a cabo, sino también con la amistad entre las dos ciudades, los pueblos y la paz. Es un tema que es importante para todos los países, pero el gobierno local puede hacer los primeros pasos para llegar hacia este punto. Γι' αυτό και σήμερα με την υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε
μόνιμους δεσμούς ανάμεσα στις διοικήσεις των Δήμων μας, προκειμένου να προάγουμε τον διάλογο, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να υλοποιήσουμε κοινές δράσεις που θα προωθήσουν αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας. Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε ανταλλαγές μεταξύ των συμπολιτών μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε αλληλεγγύη και φιλία μέσω μεγαλύτερης αμοιβαίας κατανόησης καθώς και αποτελεσματικής συνεργασίας. Να ενεργούμε σύμφωνα με τους κανόνες της φιλοξενίας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και σε πνεύμα αλληλεγγύης. Να προάγουμε τέλος τις παγκόσμιες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του νόμου μέσω των ανταλλαγών μας και της συνεργασίας μας. Y por esto, con la firma de este protocolo y el hermanamiento de las dos ciudades, tomamos el compromiso de crear unos vínculos muy estrechos entre las dos ciudades y trabajar juntos hacia la mutua mejoría de todos los sectores que son de nuestra responsabilidad, de trabajar sobre la mutua comprensión, la hospitalidad, el respeto, la solidaridad, también los valores de la libertad, de la igualdad y el respeto hacia la ley y hacia los ciudadanos. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της Μυραφλόρες, αγαπητέ Λουίς, υπάρχουν ορισμένες φορές, προκύπτουν και ζητήματα τα οποία ξαφνιάζουν καμιά φορά και σε αυτή τη συνεργασία φάνηκε ένα κοινό στοιχείο στους χρόνους της ιστορίας, στο μακρόχρονο της ιστορίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο λαούς. Señor Alcalde, excelentísimo señor Alcalde de Miraflores, mi amigo Luis, algunas veces tenemos la oportunidad de ser positivamente sorprendidos a través de estos programas y tenemos la feliz coincidencia, en nuestro caso, de compartir unas características históricas entre las dos ciudades. Πρόκειται για μια χρονολογία που είναι σταθμός και για τις δύο χώρες και για τους δύο λαούς. 1821. Είναι η Ελληνική Επανάσταση. Σε δύο χρόνια θα γιορτάζουν τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγενεσίας. Και βεβαίως το 1821 για το Περού είναι η χρονιά που ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν ανακήρυξε την ανεξαρτησία του Περού. Πρόκειται για ένα σταθμό λοιπόν πολύ σημαντικό που μέσα από τη συζήτηση βγήκε και πραγματικά μας ένωσε ακόμα περισσότερο και δεσμευτήκαμε ότι στα δύο επόμενα χρόνια στα οποία θα γιορτάζονται αυτή η μεγάλη επέτειος και στη χώρα μας και στο Περού, να έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε αντιπροσωπείες συμπολιτών μας, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της μιας και της άλλης πλευράς. Se trata de una fecha que es una fecha muy importante para los dos países y este es el año 1821. Es una fecha donde cuando empezó la Revolución Griega, pero también coincide con la liberación de Perú por José de San Martín. Y a partir de aquí nos hemos comprometido que durante los dos próximos años vamos a intercambiar eventos y delegaciones por parte de los dos de las dos ciudades para llevar a cabo una serie de eventos comunes. Αυτό που θα πω βέβαια αυτή τη στιγμή δεν θα το μεταφράσει, σε παρακαλώ. Βλέπω χαμόγελα και κάποιοι βλέπουν ταξίδι στο Περού, φαντάζομαι. Veo alguna gente que está sonriendo y están imaginando un viaje a Perú. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο που με λίγα λόγια σας περιέγραψα, νομίζω ότι και η αυτοδιοίκηση αλλά και οι λαοί συνδέονται έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν καλύτερα για την ειρήνη και την αρμονική συμβίωση. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για την παρουσία σας στην πόλη μας και βέβαια σας ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου αυτή την ιδιαίτερη για την πόλη μας στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Y de esta manera, en mi opinión, se vinculan no solo los gobiernos locales, sino los pueblos de las dos ciudades. Y quiero agradecerles todos por estar aquí. Gracias a todos. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αρισένη, τον κύριο Καλογιάννη. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον Δήμαρχο του Μυραφλόρες, να μας πει δύο λόγια και να μας παρουσιάσει και την πόλη του. Señor Alicante. Gracias al señor alcalde de Miraflores y le damos la palabra.
señores diputados del Parlamento griego, señor presidente de la región, excelentísimo señor Apóstoles Kalliotis, alcalde de Larisa, representantes de la Iglesia, representantes de las autoridades militares, representantes de las instituciones y organizaciones de Larisa, funcionarios municipales de ambas ciudades, queridos amigos de Larisa. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Καλογιάννη, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Μητρόπολης, αξιότιμοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών της πόλης και αξιότιμοι εκπρόσωποι των φορέων της Λάρισας, αγαπητοί υπάλληλοι και των δύο Δήμων. Es un honor para nosotros visitar la cuna de la civilización occidental. Es un privilegio estar en este hermoso país que desde joven estudiamos con admiración y respeto. Είναι τιμή για μας να επισκεπτόμαστε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Αποτελεί προνόμιο να βρισκόμαστε σε αυτή την όμορφη χώρα για την οποία, από όταν είμαστε παιδιά, μελετούμε με θαυμασμό και σεβασμό. Recuerdo que leíamos la Ilíada y la Odisea, hablábamos sobre Aquiles, Αγαμενόν και el épico viaje de Ulises. Ενθυμούμε ότι διαβάζαμε την Ιλιάδα και την Οδύσσια στο μάθημα της λογοτεχνίας. Μιλούσαμε για τον Αχιλέα, τον Αγαμέμνονα και το επικό ταξίδι του Οδυσσέα. En el curso de matemáticas y ciencias nos hablaban de Euclides, Pitágoras, Arquímedes y de Talos de Mileto. En historia leíamos Σοβίτες Στάρους, τα Θεμόπυλας και τους έρωες της βατάλιας Μαρατών και Σαλαμίνα, además de la conquista de Alejandro Magno. Στο μάθημα των μαθηματικών και της φυσικής μας μιλούσαν για τον Ευκλήδη, τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη και το Θαλήτο Μιλήσιο. Στην ιστορία μελετούσαμε τους θαραλέους Σπαρτιάτες της Θερμοπύλες, τις περίφημες ναυμαχίες του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας και επιπλέον για τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Cuando estudié derecho en la Universidad Católica, leía Sócrates, Platón y Aristóteles. No hay arte o ciencia en que no estén presentes los griegos, su historia y sus logros. Όταν σπούδασα νομική στο Πανεπιστήμιο, μελέτησα τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Δεν υπάρχει τέχνη ούτε επιστήμη στην οποία να μην βρίσκονται παρόντες οι Έλληνες, η ιστορία τους και τα επιτεύγματά τους. Nosotros venimos del Perú, un país milenario que tiene una gran riqueza multicultural y una gran diversidad de recursos naturales. Hace 5.000 años ya había pequeñas ciudadelas en la costa peruana. Hace 2.000 años se hicieron las misteriosas líneas de Nazca y hace 550 años se inició la construcción de Machu Picchu. Εμείς προερχόμαστε από το Περού, μια χώρα με χιλιετή ιστορία που έχει μεγάλο πολυπολιτισμικό πλούτο, αλλά και μεγάλη ποικιλομορφία φυσικών πόρων. Πριν 5.000 χρόνια υπήρχαν μικρές πόλεις στην ακτή του Περού και πριν 2.000 χρόνια δημιουργήθηκαν οι μυστηριώδεις γραμμές Νάσκα. Πριν από 550 χρόνια ξεκίνησε και η κατασκευή του Μάτσου Πίτσου. En la ciudad de Miraflores, en Lima, que me honro gobernar, hace 1.500 años empezó a construir Puggiana, un lugar de culto al sol, la luna y el mar, que ha sido puesta en valor gracias a un trabajo de estudio y conservación patrocinado por la Municipalidad de Miraflores y con el apoyo del Ministerio de Cultura. Και στη πόλη της Μιραφλόρες, στη Λίμα, που έχω την τιμή να κυβερνώ, πριν από 1.500 χρόνια ξεκίνησε η κατασκευή της Πουλιάνα, ενός τόπου λατρείας του ήλιου, της σελήνης και της θάλασσας, και που ήρθε στο φως χάρη σε μία μελέτη συντήρησης που χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο του Μιραφλόρες με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Miraflores es uno de los 43 distritos de Lima, capital del Perú. Es un distrito cosmopolita situado en las riberas del Océano Pacífico. Es próspero y seguro que alberga ciudadanos de todas las nacionalidades y todas las razas,
tiene un gran movimiento comercial, cultural y turístico. Η Miraflores είναι ένα από τα 43 ομοσπονδιακά διαμερίσματα της Λίμα, της πρωτεύουσας του Περού. Είναι ένα διαμέρισμα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που βρίσκεται στις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Παρέχει ευημερία και ασφάλεια στους πολίτες της και αποτελεί προορισμό για πολίτες όλων των εθνικοτήτων και όλων των φυλών. Έχει επίσης μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά το εμπόριο, τον πολιτισμό αλλά και τον τουρισμό. Como alcalde de la ciudad de Miraflores, agradezco el apoyo del programa de cooperación urbana internacional de la Unión Europea, que nos ha permitido estar hoy día en esta bella ciudad de Larisa, intercambiando conocimientos y experiencias en prácticas innovadoras sobre temas de desarrollo urbano, movilidad urbana, espacios públicos, áreas verdes y cambios climáticos. Ως δήμαρχος της ηρωικής πόλης του Miraflores, θέλω να ευχαριστήσω τη στήριξη εκ μέρους του προγράμματος για την αστική διεθνή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας έδωσε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την όμορφη πόλη της Λάρισας, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες για καινοτόμες πρακτικές σχετικά με θέματα αστικής ανάπτυξης, αστικής κινητικότητας, δημόσιων χώρων, πράσινων χώρων και κλιματικής αλλαγής. La distancia entre Larisa, Grecia y Miraflores, Perú, de aproximadamente 12.800 kilómetros, hoy esa distancia se ha empequeñecido. Η απόσταση μεταξύ της Λάρισας, της Ελλάδας και του αντίστοιχα του Miraflores και του Περού είναι περίπου 11.800 χιλιόμετρα. Σήμερα αυτή η απόσταση μοιάζει αμεληταία. Es un honor firmar hoy el convenio de hermandamiento y apoyo mutuo entre las municipalidades de Larisa y Miraflores. Είναι τιμή που υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση της αδελφοποίησης και της αμοιβαίας στήριξης μεταξύ των δήμων της Λάρισας και της Miraflores. Este convenio tiene como objetivo fortalecer los valores de la democracia y la consolidación de un espíritu de integración, procurando el desarrollo solidario de las administraciones de Larisa y Miraflores, realizando intercambios, proyectos de cooperación, actividades conjuntas en áreas de interés común, en especial promoviendo la cultura, el turismo, el intercambio técnico, económico y desarrollo urbano y ambiental. Αυτή η αδερφοποίηση έχει ως στόχο να ενισχύσει τις αξίες της δημοκρατίας και την παγίωση ενός πνεύματος ένταξης, παρέχοντας μία αλληλέγγυη ανάπτυξη στη διοίκηση τόσο της Λάρισας όσο και του Miraflores, πραγματοποιώντας ανταλλαγές, σχέδια, συνεργασία, αλλά και κοινές δραστηριότητες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα προωθώντας τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την τεχνική ανταλλαγή γνώσεων σε οικονομικό επίπεδο, καθώς και την αστική ανάπτυξη, αλλά και την περιβαλλοντική ανάπτυξη. Gracias, amigo alcalde de Larisa. Apóstoles calignisis a las autoridades, ciudadanos y vecinos de Larisa, por recibirnos con tanta amabilidad y cariño. Ευχαριστώ το φίλο μου Δήμαρχο της Λάρισας, κύριο Απόστολο Καλογιάννη, τις αρχές, τους πολίτες, τους κατοίκους της Λάρισας, που μας έχουν υποδεχτεί με τόση αγάπη. Termino con una frase de Platón. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Και θα κλείσω με μία φράση του Πλάτωνα. Επιδιώκοντας το καλό των ομοίων μας, θα βρούμε το δικό μας. Σας ευχαριστώ. Σολ, θα παρουσιάσει την πόλη. Σολ. Σολ, por favor. Σολ, pueden presentar el video para la ciudad. Sí, nuestro alcalde va a hacer una presentación pequeña de la ciudad y luego vamos a pasar el video. Ο δήμαρχός μας θα κάνει μια μικρή παρουσίαση της πόλης. Yo creo que el video nomás. El video nomás. Thank you.
Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Είναι πράγματι όμορφη η πόλη σας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω να διαβάσει την επιστολή του πρέσβη της, του Πρυπερίου. Mr. Apostolos Kaloyannis, Mayor of the City of Larissa. It is with pleasure that I received the news that the municipalities of Larissa and Miraflores will carry out the twinning of these two locations in June of this year within the framework of the European Programme of International Urban Cooperation. Also, I appreciate the kind invitation extended to me to be present during the ceremony of the referred twinning, which, for reasons of agenda, I will not be able to attend. I use this opportunity to recognize that this initiative done by your office cooperates to the purpose of strengthening ties with the Peruvian people. Sincerely, Luis Fernando Augusto Sandoval Dávila, Ambassador of the Republic of Peru. Να είστε καλά. Να το πω και στα ελληνικά, ισπανικά. Μου είχε πει ο κύριος. Κύριε Απόστολε Καλογιάννη, Δήμαρχε της πόλης της Λάρισας, με μεγάλη μου χαρά έμαθα τα νέα ότι ο Δήμος της Λάρισας και του Μιραφλόρες θα προχωρήσουν σε αδερφοποίηση των δύο πόλεων τον Ιούνιο αυτής της χρονιάς, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας. Επίσης, εκτιμώ την ευγενή πρόσκληση που μου απευθύνατε, να είμαι παρόν κατά διάρκεια της τελετής της αδερφοποίησης που προανέφερα, στην οποία δυστυχώς για λόγους φόρτου εργασίας δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Δράτω με της ευκαιρίας να αναγνωρίσω ότι αυτή η πρωτοβουλία που πήρε η διοίκησή σας συνεργάζεται με το σκοπό της ενδυνάμωσης των δεσμών με τον Περουβιανό λαό. Εκτίμηση, Λουίς Φερνάντο Αουγούστο Σαντοβάλ Ντάβιλα, πρέσβης της Δημοκρατίας του Περού. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ τους δήμαρχους να προχωρήσουν στην υπογραφή του πρωτοκόλλου εφοποίησης. Muchas gracias por todo. Por favor, que los dos alcaldes procedan con la firma del protocolo para el hermanamiento de las dos ciudades. Vamos a hacer un intercambio de regalos. Es un ramo de olivo griego que simboliza la paz
Esto es nuestro regalo para el alcalde de Miraflores, para que recuerde siempre nuestra ciudad. Un álbum de nuestra pinacoteca con las mejores obras, que es también una de las mejores pinacotecas de nuestro país. Y un bolso con productos locales. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Ρομπέρτο Μπόιλε, αντιδήμαρχο πολιτισμού, να έρθει να παραλάβει το δώρο του. Και τον κύριο Σάπκα, δικό μας αντιδήμαρχο πολιτισμού, να του δώσει το δώρο. Por favor, señor Μπόιλε y señor Σάπκας, que vengan para que reciban vuestros regalos también. Περιμένετε. Para el alcalde, que es hecho por los artesanos ayacuchanos peruanos, es un retablo en la cual describe dos ceremonias importantes. Una es el nacimiento. Y los instrumentos que tocan los peruanos ancestralmente también. Con mucho cariño. Muchas gracias. Αγάπη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Προσφέρω αυτό το προϊόν παραδοσιακής λαϊκής τέχνης του Περού, που απεικονίζει δύο σημαντικά γεγονότα για εμάς, και παράλληλα στις απεικονίσεις χρησιμοποιούνται παραδοσιακά όργανα που χρησιμοποιούμε από αρχαιοτά των χρόνων στο Περού. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Δήμαρχο του Μιραφλόρες. Παρακαλώ, κύριε Σάπκα, να πούμε το δώρο στον κύριο. Por favor, el regalo por parte del señor Sarkas al Roberto Boyle. Παρακαλώ, ο κύριος Κάρλος Ραμίρες Ασαμόρο Μολή, να έρθει να παραλάβει το δώρο του. Κύριε Σούλτη, σας παρακαλώ, ελάτε. El señor Carlos Ramírez Alzamora Muniz y el señor Sultis, por favor, que vengan para el intercambio de los regalos. Los dos gerentes de obras técnicas. Para Carlos. Την Ντόρις Έθελ Ασφιάσου, να έρθει να παραλάβει το δώρο. Μαρία, πού είναι η Μαρία? Μαρία. La señora Doris Έθελ Ασφιάσου, η Μαρία, por favor. Λία. Την Χουλιάνα Ισχυδέρο Καπουσάνο και την κυρία Λία.
la señora Juliana Izquierdo Campuzano y la señora Lía. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι τα προγράμματα αυτά παρακολουθούνται στενά. Είναι μαζί, ήταν μαζί στο Περού, στη Μιραφλόρες, όταν η δική μας αντιπροσωπεία ήταν εκεί και ξαναείναι σήμερα στη Λάρισα εδώ παρακολουθώντας με λεπτομέρεια την υλοποίηση του προγράμματος που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. La señora Juliana Izquierdo Campuzano es la representante por parte de la Unión Europea y lo que tengo que decir es que estos programas siempre son muy rígidamente bajo supervisión y la señora Juliana ha estado con nosotros y con nuestra delegación también en Perú y aquí ahora con la delegación por parte de Perú. Muchas gracias. Señora Juliana, para ti, colegas. Sí, es importante señalar a todos los presentes que todos los viajes, tanto al Perú como acá, a Larisa, a Grecia, todos financiados por la Unión Europea, o sea, gasto en las municipalidades es cero. ¿Es correcto? Cabe señalar, y es muy importante, que Y a ti. Συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι όλα τα ταξίδια, τόσο από τη Λάρισα στο Περού, όσο και από το Περού στη Λάρισα, έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως το κόστος που βαρύνει το Δήμο είναι μηδενικό. Και παρακαλώ την κυρία Σόλο Ρίβας Αγγιλάρ και την Γενική Γραμματέα του Δήμου μας. Σόλ. La señora Sol Rivas Aguilar y nuestra gerente general aquí, por favor, también. Κυρίες των δύο Δημάρχων, παρακαλώ Βάσο, και η κυρία Σεσίλια για μια μικρή ανταλλαγή δώρων. Y por favor, las dos esposas de los dos alcaldes, la señora Βάσο y la señora Cecilia, para un intercambio pequeño de regalos. Τελειώνοντας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Μουσικό Σύλλογο. Δύο, τρία, τα παιδιά. Ένα μου γράφουν εδώ, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, σας ακούμε. Y por último, dos canciones por la Asociación de Músicos Local.